Περισσότερα από 3 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Περισσότεροι από 888.000 συνάνθρωποι μας, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Ενώ έχουν καταγραφεί 208.361 θάνατοι. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.220.000 περιπτώσεις, με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους να καταγράφονται σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Κατά σειρά αριθμό κρουσμάτων η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, και κατά σειρά αριθμό θανάτων η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 17 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. 12 από τα 17 σχετίζονται με γνωστή συρροή κρουσμάτων. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.534, εκ των οποίων το 55,5% αφορά άνδρες. 580 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. Και 1.228, το 49%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 43 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 11 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 89% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 65 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 136 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 36 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη. Και το 90,4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 66.094 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τα συμπτώματα που μπορεί να μας οδηγήσουν στην υποψία πως έχουμε την νόσο, τοποθετήθηκε πρόσφατα η Επιτροπή Επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και προσέθεσε κάποια περαιτέρω συμπτώματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε όλοι μας και περιλαμβάνουν, εκτός από τα γνωστά μας, δηλαδή τον πυρετό, το βήχα, ο οποίος μπορεί να είναι ξερόβήχας, αλλά μπορεί και να συνοδεύεται από απόγχρεμση, το λαχάνιασμα ή τη δυσκολία στην αναπνοή, που ήταν τα τρία κύρια συμπτώματα για αυτή την νόσο, προσέθεσαν τις κρυάδες, το ρίγος, δηλαδή αυτό το τρεμούλιασμα του ανθρώπου, τις μυαλγίες, την κεφαλαλγία, δηλαδή το μονοκέφαλο, τον πονόλαιμο και ξαφνική απώλεια ή διαταραχή της γεύσης ή της όσφρησης. Τα συμπτώματα, σας θυμίζω, εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεσή μας στον ιό και συνήθως στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε 3-7 μέρες. Η Επιτροπή Υπερογνωμόνων συνεδρίασε και εισηγήθηκε την επανέναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οποία θα πρέπει να γίνει σταδιακά, με προϋποθέσεις, με συνεκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Επίσης, η Επιτροπή μας τοποθετήθηκε για την επόμενη φάση των μέτρων σχετικά με την ισχυρή σύσταση ή υποχρεωτική χρήση της μάσκας κατά τη μετακίνησή μας με μέσα μαζικής μεταφοράς και όταν επισκεφτόμαστε πολυσύχνα στους κλειστούς χώρους. Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να γίνεται αυτό, να τηρείται αυτό ως υποχρεωτικό μέτρο, εκτός βέβαια από αντενδείξεων ιατρικών, όπως επί παραδείγματι παντοπολία, νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά εργαστήρια, κουρία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, όλοι πολυσύχνα στη κλειστή χώρη, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτική χρήση της μάσκας και για τους εισερχόμενους αλλά και για τους εργαζόμενους με στενή επαφή με το κοινό, όπως πολιτές και ταμιακοί υπάλληλοι. Η μάσκα στην επόμενη φάση, ωστόσο, όπως υπόθηκε από πολλά μέρη της Επιτροπής, δεν μπορεί να γίνει ένα μέσο που θα μας δώσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Θα πρέπει να τονιστεί η χρήση της στην επόμενη φάση μαζί με την προσεκτική υγιεινή των χεριών ή δυνατόν την παρουσία ενός αντισηπτικού πάντοτε στην τσέπη μας, την τήρηση των αποστάσεων, την τήρηση των κανόνων για όταν την βγάζεις και όταν βάζεις τη μάσκα και μόνο σε ένα συμπληρωματικό μέτρο που θα αφορά την πιθανότητα μετάδοσης από ασυμπτωματικούς ή προσυμπτωματικούς ασθενείς, δηλαδή τους ασθενείς που δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα και τα εμφανίζουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Η σταδιακή άρση των μέτρων για την οποία μιλάμε τις τελευταίες μέρες συνοδεύεται από ένα κίνδυνο για υποτροπή της κυκλοφορίας της νόσου. Άρα είναι σημαντικό όλοι μας να καταλάβουμε ότι αυτή η κατάσταση που θα ακολουθήσει δεν πρέπει να ερμηνεύεται σαν επάνωδος στην ολική κανονικότητα. Είναι μια σταδιακή μετάβαση. Είναι ένα πολύ δύσκολο στάδιο. Όπως συνεχίζουμε να είμαστε σε επιφυλακή, συνεχίζουμε σαν επιστημονική κοινότητα να είμαστε σε συνεχή επιδημιολογική παρακολούθηση.
Είναι μια κοινή υπόθεση στην οποία όλοι συμμετέχουμε. Είναι μια κοινή ευθύνη όλων μας. Εμείς σαν επιστήμονες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία του ιού με ειδικά μαθηματικά εργαλεία, με ειδικούς δείκτες, ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε και να δούμε αν η άρση των μέτρων συνοδεύεται και από αντίστοιχα καλή εικόνα της επιδημιολογίας του ιού στην κοινότητα. Δεν θέλουμε να τραυματιστεί αυτή η ευαίσθητη προσπάθεια επιστροφής μας σε αυτή την μερική κανονικότητα. Εξακολουθούμε να αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις. Εξακολουθούμε να τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα υγιεινής, τα μέτρα απόστασης, να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς. Νομίζω η αδίποτε χαλάρωση θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική. Παραμένουμε σε μια εθνική επαγρύπνηση. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε λάθος την όλη κατάσταση. Δεν πρέπει να αποτιμήσουμε με λάθος τρόπο τα γεγονότα. Αυτή η λάθος αποτίμηση θα μας οδηγήσει από μια μικρή και περιορισμένη κυκλοφορία του ιού και αν θέλετε κάποιες τοπικές επιδημίες, μπορεί να μας οδηγήσει πολύ γρήγορα σε μια επάνωδο και σε ένα δεύτερο κύμα του ιού στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γαφνικά. Καλησπέρα σας και από την Πολιτική Προστασία. Η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη γιατί σε όλη τη διάρκεια της ισχύουν στο ακέραιο τα περιοριστικά μέτρα που έχουμε θέσει. Όμως προετοιμαζόμαστε ταυτόχρονα εντατικά για την επόμενη μέρα για μια νέα καθημερινότητα με σταδιακή προσεκτική άρση μέτρων. Άρση μέτρων που θα πρέπει να μεταβάλει και να μεταφέρει την ατομική μας ευθύνη από το στόχο και το στοίχημα της μέχρι σήμερα παραμονής μας στο σπίτι, στο νέο μας στοίχημα από την επόμενη εβδομάδα, στην κυκλοφορία μας με αυστηρούς όρους και κανόνες ατομικής προστασίας και σεβασμού στους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Όπως είχαμε πει για το σχέδιο της κυβέρνησης μετά τις 4 Μαΐου, θα υπάρχει έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Αύριο στις 6 θα απευθυνθεί στους πολίτες ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας το κυβερνητικό σχέδιο. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από εμάς εδώ και τα αρμόδια Υπουργεία για το πώς ακριβώς θα γίνει το πέρασμα στις επόμενες φάσεις που θα εκτελήσονται διαδοχικά μέσα στους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ώστε να υπάρχει σε κάθε κλάδο η κατάλληλη προετοιμασία. Ο κανόνας είναι ότι τα στάδια άρση των περιοριστικών μέτρων θα απέχουν χρονικά μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αξιολογείται συνεχώς η εξέλιξη της πανδημίας. Γιατί όπως έχουμε πει, η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι σταματάει η μετάδοση του ιού. Και κρούσματα θα έχουμε, και νοσηλίες, και συνανθρώπους μας που δυστυχώς θα χάνουν τη ζωή τους. Πιθανόν να χρειαστεί αναλόγως των δεδομένων μέτρα που έρουμε τώρα να τα ξαναπάρουμε στη συνέχεια. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και εξετάζουμε μεθοδικά κάθε μας βήμα. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω ξανά είναι το εξής. Σε κάθε χρόνο το μεγάλο στοίχημα είναι να τηρούνται αυστηρά νέοι κανόνες υγιεινής όπως επιβάλλεται από την κατάσταση. Στο πλαίσιο των ενημερώσεων που θα γίνουν αύριο μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το τι θα γίνει σε κάθε χώρο. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να έρθουν τα μέτρα τηρούνται ευλαβικά για την προστασία της υγείας μας, των ανθρώπων που αγαπάμε και για το κοινό μας καλό. Όπως δείξαμε συλλογική υπευθυνότητα μέχρι σήμερα στο κλείσιμο, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στη συνέχεια στο άνοιγμα. Η καθημερινότητά μας μέχρι να βρεθεί εμβόλιο και αποτελεσματική θεραπεία για το νέο ιό, το ξέρουμε όλοι, δεν θα είναι η ίδια. Οποιαδήποτε χαλάρωση θα θέτει σε κίνδυνο ό,τι έχουμε κερδίσει με κόπο εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Σε λίγες μέρες έχουμε Πρωτομαγιά. Όπως είπαμε, ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα για εκδρομές και όλα όσα συνηθίζαμε τόσα χρόνια. Δεν μπορούν να γίνουν μετακινήσεις πέρα από αυτές που προβλέπονται και τα μέτρα είναι για να τηρούνται από τους πολίτες και να επιτηρούνται από το κράτος. Επίσης, οι συγκεντρώσεις ανθρώπων όπως αυτές για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή συνανθρώπων μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβολικοί εορτασμοί της Πρωτομαγιάς με τήρηση κανόνων και αποστάσεων μεταφέρονται για το πρώτο Σάββατο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Προσβλέπουμε ότι όλα τα σωματεία των εργαζομένων, αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, θα αναγνωρίσουμε τη στάση τους ότι φέτος είναι αλλιώς και θα συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και κυρίως θα δείξουν σεβασμό στον αγώνα που κάνουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την μη εξάπλωση της νόσου. Όσον αφορά τώρα στα επιχειρησιακά ζητήματα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρατείνεται η ισχύ των επιπλέον περιοριστικών μέτρων στο Δήμο Μίκης Ξάνθης μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Η παράταση γίνεται για προληπτικούς λόγους σε συνέχεια της καραντίνας στους οικισμούς Ζουμπούλη και Αρναούτη και δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από αύριο το πρωί λήγουν και έρονται τα ειδικά περιοριστικά μέτρα που αφορούν στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, στην παραλία Πάτρας,
στην παραλία Βόλου, αλλά και σε συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές, στο Δήμο Καστοριάς, Ορέστιδος, Νεστορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στο Δήμο Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι παρατείνεται μέχρι τις 4 Μαΐου ενδελεχής έλεγχος όσων εισέρχονται στη χώρα από την Τουρκία μέσω των κήπων Εύρου. Υπενθυμίζεται ότι λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στη γείτονα χώρα, στην περίπτωση των εισερχομένων από Τουρκία, εφαρμόζεται πρωτόκολλο αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για τις πτήσεις εξωτερικού, δηλαδή υποβολή σε τεστ, αναμονή των αποτελεσμάτων σε ξενοδοχείο, σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό, παραμονή στο ξενοδοχείο και για τις 14 ημέρες καραντίνας, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, δυνατότητα ολοκλήρωσης καραντίνας στο σπίτι τους, όπου και ελέγχονται. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι των εισερχόμενων πτήσεων. Το Σαββατοκύριακο έφτασαν στη χώρα μας 6 πτήσεις, οι οποίες μετέφεραν συνολικά 489 άτομα, τα οποία υποβλήθηκαν σε έλεγχο, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία. 4 τεστ βγήκαν θετικά.